ασχολούμαι με τα κόμιξ από το 1987 και έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και σαν σχεδιαστής και σαν συγγραφέας παιδικών βιβλίων και εικονογράφος και σαν εικαστικός. Ξεκίνησα από τη Βαβέλ, που ήταν ουσιαστικά για μένα το λίκνο όλης αυτής της προσπάθειας. Αγαπώ πάρα πολύ, εννοείται, τα κόμιξ και τα εικαστικά, αλλά και από πολύ νωρίς στη ζωή μου ήμουν πάρα πολύ, θα έλεγα, φανατικά προσκολλημένος και αγαπούσα πάρα πολύ τον κινηματογράφο. Δηλαδή, και ένας λόγος που ασχολήθηκα με τα κόμιξ ήταν ακριβώς γιατί ήθελα να κάνω κινηματογράφο, αλλά δεν μπορούσα όταν ήμουν τότε νέος. Εγώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να το σκεφτεί κανείς σαν όνειρο. Στράφηκα λοιπόν στα κόμιξ ακριβώς γιατί μου έδινε δυνατότητα με το χαρτί να κάνω αυτά που θα μπορούσα να ήθελα τουλάχιστον να τα κάνω, αν μπορούσα να κάνω κινηματογράφο. Από μια πολύ ευτυχή συγκυρία βρέθηκα για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ, διερευνώντας αυτή τη σχέση, κάνοντας κάποια masterclass, αυτή τη σχέση ανάμεσα στη σχεδιασμένη μορφή του κινηματογράφου που είναι τα κόμιξ και σαν αφήγηση και στον κινηματογράφο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχέση, γιατί πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και στον κινηματογράφο και στα κόμιξ και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Πολλά πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα στο να τα κάνεις και να τα υλοποιήσεις, αλλά αυτή η ευκολία δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι υπάρχει και η ανάλογη πνευματική αναζήτηση ή τουλάχιστον ότι υπάρχει η έμπνευση ή η σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει κανείς να καταλήξει σε ένα καλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ τεχνικά μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν πιο εύκολα και έχουμε και πολύ καλούς και σχεδιαστές και πιθανούς κινηματογραφιστές, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα στο μέλλον, για να πούμε πάντοτε ελπίδα γιατί δεν είμαι απεσιόδοξος, είναι μια γενικότερη αισθητική παιδεία, δηλαδή μια παιδεία αισθητικής και μια αντίληψη του ότι είτε κάνει κανείς κινηματογράφο, είτε κάνει κόμιξ, είτε κάνει οτιδήποτε, οφείλει να πει μια ιστορία με ενδιαφέρον. Και αυτή η έννοια της ιστορίας, της αφήγησης, είναι και για μένα είναι και κυρίαρχη. Δηλαδή, αυτό είναι που μας... Εμένα αυτό με κινητοποιούσε, αυτό με κινητοποιεί. Στους μαθητές μου λέω αυτό το πράγμα, ότι κοιτάξτε να μην κάνετε κάτι που θα είναι απλά ωραίο, κοιτάξτε να κάνετε κάτι το οποίο να συγκινήσει. Για μένα είναι η μαγική λέξη είναι η συγκίνηση, γιατί έχει μέσα τη την κίνηση. Δηλαδή, οι λέξεις οι ελληνικές έχουν πολύ μεγάλη, και όχι μόνο, γιατί και στα αγγλικά είναι emotion, στα γαλλικά είναι emotion. Αυτή είναι λοιπόν τη κίνηση, είναι μια κίνηση που στην πραγματικότητα λειτουργεί δραματικά απέναντι στον άλλον που του δίνει κάτι, αλλά και από αυτόν απέναντι σε σένα, γιατί συγκινείται. Επομένως, κινείται. Όταν δεν έχουμε συγκίνηση, έχουμε πράγματα που μπορεί να είναι άψογα, στυλπνά και άδεια. Οπότε, για μένα αυτό είναι το αίτημα των καιρών. Αυτό έχουμε ανάγκη συνολικά. Όχι μόνο εμείς, συνολικά ο πολιτισμός μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα, αυτός ο πολιτισμός smartphone, έχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει έντονη συγκίνηση, έχει μια συνεχή συγκινητική κατάσταση, μια συνεχή διέγερση, η οποία δεν κορυφώνεται. Δηλαδή αυτό το scrolling ή αυτό το βιντεάκι που θα δεις ή αυτό το TikTok που θα κάνεις είναι τεμαχισμός. Είναι τεμαχισμός και δεν έχεις διάρκειες. Και αυτό είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα και στον κινηματογράφο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ μεγάλοι πληθυσμοί παγκοσμίως έχουν εθιστεί σε αυτόν τον τεμαχισμό. Δεν μπορούν να δουν δηλαδή ενότητες, δεν μπορούν να δουν σε κάνεις μεγάλες. Αυτό βλέπω εγώ έτσι. Και το βλέπω γιατί δουλεύω με πάρα πολλά παιδιά, πολλά χρόνια, 20 χρόνια, με παιδιά 18, 19, 20, 21, που είναι ένα καλό δείγμα. Γιατί κανονικά εκεί κάποιος αρχίζει πια και παίρνει μια κατεύθυνση. Λοιπόν, η ψυχή του πράγματος είναι το σενάριο. Το σενάριο δηλαδή είναι νομίζω το ζητούμενο. Αυτό το οποίο μόνιμα το λέγαμε, πάντα το λέγαμε, πάντα το λέμε, στην Ελλάδα το λέγαμε πάντα, ότι τι θα γίνει ρε παιδιά με τα σενάρια. Το αίτημα δεν θα πάψει να υπάρχει. Το σενάριο λοιπόν είναι η αρχή. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Ένα καλό μοντάζ μπορεί να ψηλωσώσει την κατάσταση. Μια καλή αισθητική μπορεί να τη σώσει ακόμα πιο πολύ. Αλλά αυτό δεν θα το σώσει ολοκληρωτικά. Τον αντίποδα, ένα καλό σενάριο γυρίζεται και με μια κάμερα, μονοκάμερο. Ένα καλό σενάριο συγκινεί και με ένα μονοπλάνο. Άρα το σενάριο να ζητούμε. Το storyboard από την άλλη μεριά είναι ένα εργαλείο, είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, το οποίο είναι αναγκαίο για να ελέγξεις την παραγωγή, το οποίο είναι αναγκαίο για να δεις νωρίτερα την ταινία πριν ακόμα τραβήξεις
Τώρα πια βεβαίως είναι και ψηφιακά τα πράγματα, αλλά για να μην χαλάς φιλμ, έχεις κάποια στιγμή έναν έλεγχο. Και αυτό δεν είναι πανάκι όμως. Δηλαδή δεν είναι. Δεν χρειάζεται να πει κανείς πόσες εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, σκηνοθέτες δεν χρησιμοποιούσαν ή δεν χρησιμοποιούν στο storyboard. Και σίγουρα το storyboard μπορεί στις υπερπαραγωγές, μπορεί στις ταινίες Marvel να χρειάζεται για να είσαι ακριβής και γιατί είναι λίγο και υπαλληλική η σχέση. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και αυθορμητισμός και να το αναδοκιμάσει, γιατί ο σκηνοθέτης είναι ένας καλλιτέχνης. Και θα πρέπει να ανατρέψει και τα πράγματα, να δει και άλλες βερσιόν. Άρα ξεκινάμε πάντοτε ότι ναι, ναι, αλλά σαν βάση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε δέσμοι. Χωρίς βέβαια να φτάσουμε. Ή μακάρι και να φτάσουμε και στην αναρχία πολλών ταινιών που έχουν γίνει αυτοσχεδιάζοντας. Και αυτό πάλι είναι το άλλο άκρο. Ναι, βέβαια, μα και σήμερα και αυτό το πράγμα που παρουσίασε σήμερα στο Masterclass είναι μια πολύ σπουδαία ταινία που είναι, θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες ταινίες που δεν έγιναν ποτέ. Που είναι το Dune του Αλεχάνδρου Χοντορόφσκι, με όλους τους καταπληκτικούς συνεργάτες που είχε, που μετά κάνανε το Blade Runner, που μετά κάνανε το Alien, βασικά η ίδια ομάδα. Αλλά η ταινία έμεινε απλώς και μόνο ένα καταπληκτικό storyboard 3.000 σελίδων, το οποίο δεν γυρίστηκε ποτέ. Επομένως, και μία και δύο είναι όλα αυτά τα μεγάλα projects που δεν γίνανε ποτέ. Που ετοιμαστήκανε, είχε όλο το pre-production, το όνειρο. Αυτή είναι και η βασική αιτία που ο κινηματογράφος είναι μια τόσο πονεμένη ιστορία για τους σκηνοθέτες, γιατί και ένας σκηνοθέτης, εκτός από τον Γουντι Άλεν που έχει βρει τη μαγκιά και το κάνει κάθε χρόνο, υποχρεωμένοι στη ζωή τους να κάνουν 5, 10, οι πολύ τυχεροί. Και αν είναι και ψήρες και θέλουν και το τέλειο και θέλουν και το όραμά τους, είναι πως το λένε, έχεις μια πιστολιά και αλίμονο μην αστοχήσεις και σου πάρουν τον πιστόλι. Οπότε αυτό είναι το θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Φέτος μάλιστα χάρηκα πιο πολύ γιατί δεν είχαμε περιορισμούς και έτσι και επικοινωνήσαμε περισσότερο και είχαμε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και έχω την αίσθηση, επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια με τον κινηματογράφο, έχω μια αίσθηση ότι έχει στηθεί κάτι πολύ καλό. Δηλαδή ότι εδώ πέρα ένα φεστιβάλ το οποίο είναι στη δέκατη έκδοσή του, έχει πλέον πάρει ένα δρόμο. Δηλαδή γίνεται ένας θεσμός που είναι πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι, βλέπω τους ανθρώπους δηλαδή που το στηρίζουν, βλέπω τους ανθρώπους που δουλεύουν και μου κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτή η ατμόσφαιρα που βγαίνει. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και τα αφιερώματα που βλέπω, οι ταινίες που παίζονται, όλο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι κάπου θα οδηγήσει σε πολύ καλό αποτέλεσμα.